πως η Γκαλίνα είναι όσο παράξενη είμαι κι εγώ, ζητάει από έναν Έλληνα να μιλήσει σε Ουκρανούς για το Γολοντομό. Άρα θα ήθελα να επισημάνω και μερικές παρατηρήσεις που σχετίζονται και με τα προηγούμενα που έχουν υποθεί, εφόσον έχουν και έναν γεωπολιτικό χαρακτήρα. Είχαμε διάφορες προτάσεις που αφορούσαν και την Ευρώπη. Θα δείτε ότι τελικά αυτά σχετίζονται. Νομίζω ότι αν είχαν γίνει αυτές οι διαλέξεις πριν 10 χρόνια, θα ήταν πιο ξεκάθαρο το μήνυμα ότι πρέπει η Ουκρανία να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ήταν κάπως πιο χαλαρό και πιο διακριτικό, διότι περνάμε μια φάση κρίσης. Αυτή η κρίση χάρηκα γιατί ερμηνεύτηκε κάπως διαφορετικά από την επόμενη εισηγητή, διευκρινίζοντας ότι αυτό που ονομάζουμε κρίση στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που βρίσκεται σε άλλες χώρες. Γιατί δεν είναι μόνο η Ουκρανία, όπως πήγαμε μαζί και με την Γκαλίνα, άρα είδα και τι σημαίνει δυσκολία οικονομική σε μια περίοδο για την οποία δεν μιλούσαμε για δυσκολίες στην Ελλάδα. Όταν πηγαίνω, ας πούμε, και σε πρώην σοβιετικές χώρες όπως είναι η Αρμενία, μπορείτε να δείτε ότι αυτό που δεν ονομάζουν κρίση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χειρότερο από ό,τι ζούμε στην Ελλάδα. Όσο αφορά λοιπόν το θέμα, χάρηκα γιατί υπήρχε και μια παρέμβαση και της Εκκλησίας, γιατί μερικές φορές τους χαιρετάμε στην αρχή των διαλέξεων, αγιάζουν το συνέδριο και μετά δεν τους ακούμε πια. Άρα εδώ τουλάχιστον ακούστηκε και το χάρηκα. Και θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά σχετίζονται κάπως παράξενα, αλλά κάθε φορά γεωπολιτικά. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο και το μήνυμά μας. Το μήνυμά μας όσο αφορά το θέμα του Γολοντομόρ είναι το εξής. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει οποιοδήποτε συμβιβασμός πάνω στο θέμα του Γολοντομόρ, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ανάγκη να περιμένετε από εμάς να σας βλέπουμε ως Ουκρανούς. Για μένα το στοιχείο που καθορίζει τώρα τον Ουκρανό πολίτη είναι πρώτα απ' όλα το θέμα του Γολοντομόρ, διότι μπορεί εσείς να ασχολείστε και με τις δυσκολίες. Είδα με ευχαρίστηση ότι μερικοί ασχολούνται και με τις μικρές δυσκολίες που υπάρχουν στις διασπορές. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με την καλή έννοια. Απλώς εγώ ασχολούμαι με τους νεκρούς. Οι νεκροί δεν έχουν προβλήματα. Δεν έχουν δυσκολίες και δεν έχουν απαιτήσεις. Οι νεκροί όμως είναι μέσα μας. Όταν βλέπουν λοιπόν έναν λαό, ο οποίος είναι μερικές φορές διατεθειμένος να κάνει συμβιβασμούς πάνω στο θέμα των νεκρών του, επειδή έχει μερικές οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες αναλύθηκαν πάρα πολύ σωστά και από τον προηγούμενο ομιλητή, όπου μερικές φορές κάνουμε συμβιβασμούς οικονομικούς, οι οποίοι είναι καθαρά συμβολικοί, δεν έχουν κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα και το μόνο που αποτελούν είναι στην ουσία έναν εκφυλισμό του Ουκρανισμού. Η Ελλάδα με το θέμα το ουκρανικό έχει μία σχέση, δεν έγινε καλή μία αναφορά ξεκάθαρη και στο θέμα της φιλικής εταιρείας. Όταν μιλάμε για την ελληνική επανάσταση, άμα δεν υπάρχει το ουκρανικό στοιχείο, είναι, ξεχνάμε ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την Κρυμαία, την Οδυσσό, είναι σημαντικά στοιχεία και χάρηκα όταν πήγαμε με την Γκαλίνα και ήμασταν και με τον Νικόλα, να δούμε και τον τάφο του Υψηλάντη στην Ουκρανία. Άρα αυτά είναι στοιχεία που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και ως Έλληνες. Αυτό που έχει όμως σημασία όσο αφορά το Γολοντομόρ, για μας αποτελεί ένα παράδειγμα γενοκτονία σε γεωπολιτικό επίπεδο. Πολύ συχνά οι γενοκτονίες βασίζονται σε ένα ρατσιστικό στοιχείο. Έχει ενδιαφέρον το Γολοντομόρ, έχει ενδιαφέρον εννοώ από την πολιτική και οικονομική και επιστημονική άποψη, ότι έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε την τάση να θεωρούμε, και γι' αυτό χάρηκα επειδή και αυτό υπόθηκε, πολλοί Ουκρανοί μιλάνε Ρώσικα. Και μάλιστα μερικοί Ουκρανοί μιλάνε μόνο Ρώσικα.
που αυτό μπορεί για τον ουκρανικό λαό να είναι κάπως απαράδεκτο, αλλά εξηγείται λόγω ιστορικών συνθήκων. Θα πρέπει βέβαια να αλλάξει σε σχέση με την γλωσσική πολιτική στην οποία αναφερθήκατε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η στόχευση του ουκρανικού λαού δεν γίνεται αρχικά πάνω σε ένα ρατσιστικό στοιχείο. Αυτό είναι κάπως παράξενο και στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή η γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυροχαλδαίων και των Ελλήνων είναι αρχικά, θεσμικά, ρατσιστική. Δηλαδή δεν τους ενοχλεί που είναι ο άλλος, αλλά τι είναι. Στο θέμα της Ουκρανίας έχουμε μερικές φορές την τάση, ειδικά όταν αναφερόμαστε και στο στοιχείο των Κοζάκων, να λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Πρώτα απ' όλα η μεγάλη διαφορά, και έχει πάντοτε ενδιαφέρον γιατί εγώ συχνά μιλάω και με Ρώσους, βλέπουν τους Ουκρανούς ειδικά πώς ήταν μετά το 45. Και νομίζω ότι όλοι οι Ουκρανοί που είναι εδώ καταλαβαίνουν τι εννοώ. Πολύ σπάνια γνωρίζουν ουσιαστικά στοιχεία και επιστημονικά στοιχεία για το Γολοντομό. Ενώ ξέρουμε ότι έχουμε πρόσβαση στα αρχεία του ΚΚΕ, ξέρουμε ότι μπορούμε να τα διαβάσουμε. Αυτό που έχει σημασία όταν διαβάζουμε λοιπόν αυτά τα κείμενα, δεν είναι τόσο ο κινησμός, αλλά μια, αν θέλετε, ομοί πραγματικότητα. Δηλαδή, γράφουν πολλοί, και έχει κάνει τεράστια δουλειά ο Νικόλας, γράφουν πολύ στον Στάλιν και του λένε προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την πολιτική που θες. Προσέξτε, μιλάω μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος σε υψηλό επίπεδο, δεν μιλάω για τα χαμηλά επίπεδα, υπάρχουν και από τα χαμηλά, αλλά προσπαθούν λοιπόν να υλοποιήσουν αυτόν τον στόχο και βλέπουν ότι υπάρχουν τοπικές δυσκολίες. Δεν είναι εφαρμόσιμο. Αυτό, αν θυμάστε καλά, όσον αφορά τη γεωπολιτική, είχαμε ήδη ένα θέμα στην εποχή του Λένιν. Όταν γίνεται η Επανάσταση, θεωρούμε ότι είναι όλα ξεκάθαρα και θα πάνε όπως τρέχει. Ξαφνικά ο ίδιος ο Λένιν αναγκάστηκε να κάνει μια γεωπολιτική ανάδραση, η νέα πολιτική, η οικονομική, για να είναι προσβάσιμο το αποτέλεσμα. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν βέβαια στοιχεία θεωρητικά που θα έλεγα ότι κάπως προετοιμάζουν, δηλαδή να καταλαβαίνεις τι εννοώ, κάπως προετοιμάζουν την υλοποίηση που θα γίνει από τον Στάλιν. Ο Στάλιν, ο Χίτλερ και ο Κεμάλ είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα, όσο σε εμάς ενοχλεί όταν μερικοί πηγαίνουν και κάνουν κατάθεση στεφανών σε ένα γενοκτόνο, πρέπει να το θυμόμαστε για τους άλλους. Είναι σημαντικό, νομίζω, ειδικά όταν έχουμε και μια πορεία η οποία προσεγγίσει την ευρωπαϊκή ένταξη, να είμαστε πολύ ξεκάθαροι όλοι μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαμάχες τοπικές και στην Ουκρανία με τους δυτικούς, τους ανατολικούς, τους κομμουνιστές, τους μη κομμουνιστές, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Αυτό που όμως θεωρώ πάντοτε απαράδεκτο είναι όταν ξεχνάμε μια γενοκτονία. Αυτό δεν μπορεί να έχει συμβιβασμούς. Ξέρουμε ότι υπήρξε 32-33, 7 εκατομμύρια θύματα και είναι θύματα τα οποία έχουν γίνει θύματα συστηματικά με έναν τρόπο γεωπολιτικό. Δηλαδή υπάρχει πρώτα η τροποποίηση του Ουκρανού, ο οποίος μετατρέπεται σε ταξικό στοιχείο μέσω της έκφρασης κουλάκ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν στοχεύουμε εκείνη την εποχή ξεκάθαρα το ουκρανικό στοιχείο, στοχεύουμε ξεκάθαρα ένα ταξικό στοιχείο, το οποίο στα ελληνικά θα ήταν πιο πολύ σαν τσιφλικάς, για όσους μιλάνε μόνο ελληνικά, προσπαθώ να βοηθήσω και την διερμηνέα που... Ωραία, το χέρι δεν που τη σκέφτομαι. Άρα η ιδέα ποια είναι.
είναι ότι στοχεύουμε και το βλέπετε με αυτές τις περίφημες αφίσες με την γροθιά, στοχεύουμε πάντοτε το στοιχείο το ταξικό. Παρεπιπτόντως το στοιχείο το ταξικό είναι ουκρανικό. Αυτό είναι παρεπιπτόντως. Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι ότι αν οι Ουκρανοί βρισκόταν σε μια περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η οποία να μην είχε καθόλου σιτά. Καθόλου. Ρωτάω, θα είχαμε το Γολοντομούρ? Και εδώ βλέπετε αυτή η ερώτηση που μπορεί να φανεί λίγο παράξενη, εξηγεί ότι το Γολοντομούρ είναι καθαρά ένα θέμα γεωπολιτικό, διότι η απλή μετακίνηση σε έναν χώρο όπου δεν υπάρχει σιτά θα άλλαζε όλα τα δεδομένα και δεν θα υπήρξε με τον ήλιο. Τώρα θα μου πείτε, μπορούμε να εξηγήσουμε όλη τη γενοκτονία μόνο και μόνο με το σιτάρι? Η απάντηση είναι ναι. Διότι η Σοβιετική Ένωση εκείνη την περίοδο χρειάζεται κάτι το πολύ σημαντικό. Προσέξτε αυτά που λέω, γιατί όταν σας λέω σιτάρι μπορεί να θεωρείτε ότι είναι ακραίο. Άμα σας πω φυσικό αέριο, θα το σκεφτείτε διαφορετικά. Το σιτάρι, επανέρχομαι, για εκείνη την περίοδο είναι τόσο σημαντικό και πάντοτε η Ουκρανία στην ιστορία της ήταν η αποθήκη. Είναι τόσο σημαντικό λοιπόν το σιτάρι για όλη τη Σοβιετική Ένωση που μπορούμε να θυσιάσουμε έναν ολόκληρο λαό για αυτή τη διαχείριση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το προσέχετε και το προσέχουμε ακόμα και τώρα, γιατί μπορεί μερικές φορές για άλλη πηγή ενέργειας να θυσιάσουμε πάλι έναν λαό ο οποίος μπορεί να μην θυμάται καλά τι έγινε πριν, επειδή δεν του το εξηγούσαν και τόσο καλά πριν το 1991. Δεν έχει λοιπόν βάσεις σταθερές και ρίζες βαθιές για να μπορεί να πει όχι, αυτό που μου εξηγείς δεν γίνεται, θυμάμαι την ιστορία. Και εφόσον δεν θυμάται καλά την ιστορία και δεν μπορεί να υλοποιήσει και να κατανοήσει ότι όντως μόνο και μόνο αυτή η πηγή τροφής είναι σημαντική, δεν μπορεί μετά να κατανοήσει και να επινοήσει ότι μπορεί μια πηγή ενέργειας να είναι και αυτή σημαντική και να αλλάζει τα δεδομένα. Και όμως το βλέπω, γιατί εγώ πηγαίνω και στο εξωτερικό και μπορώ να σας πω ότι μερικές φορές και χάρηκα όταν είπαν ότι θα πρέπει να γίνει και η προώθηση της θετικής εικόνας της Ουκρανίας, η εικόνα της Ουκρανίας όσον αφορά το φυσικό αέριο είναι κάποιος που δεν πληρώνει καλά στο εξωτερικό. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε, διότι όταν κοιτάζουμε ακριβώς πώς λειτουργούν τα θέματα, μερικές φορές είναι μόνο και μόνο αυτός που κλείνει τη βάνα που φταίει και την κλείνει όποτε θέλει και την ανοίγει όποτε θέλει. Όμως οι επιπτώσεις αυτές της διαχείρισης είναι σημαντικές. Το γεωπολιτικό στοιχείο όσο αφορά το Γολοντομόρ. Πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι το Γολοντομόρ σε σχέση με άλλες γενοκτονίες γίνεται από έξω προς τα μέσα. Αυτό είναι ένα γεωπολιτικό χαρακτηριστικό. Όταν το κάνετε ρατσιστικό χαρακτηριστικό, πηγαίνετε εκεί πέρα που υπάρχει όλος ο πληθυσμός και το σκοτώνετε εκ των έσω. Σιγά σιγά αυτό μεγαλώνει. Και το βλέπετε, αν θέλετε, με το παράδειγμα της Αρμενίας, με την Τουρκία, θα εξοντώσει τους Αρμένιους μέσα και σιγά σιγά αυτό θα εξαπλωθεί, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό στάδιο που γνωρίζουμε όλοι, καταστροφή της Μύρνης. Δηλαδή, ενώ ο αρμενικός λαός έχει υποστεί την γενοκτονία ήδη από το 1894. Για να το θυμάστε, ήδη στο συνέδριο του Βερολίνου το 1878 υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχουν προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο αφορούν τους Αρμένιους. Όμως όλοι το ξεχνάνε, διότι εκείνη τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας. Αυτό που έχει σημασία είναι το διαχρονικό στοιχείο. Και όταν λέμε ότι το Γολοντομόρ είναι 32-33, όταν κοιτάζουμε όμως τα αρχεία και τα μυστικά
και ό,τι θέλετε το παράξενο, αλλά που είναι τα επίσημα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία που γίνεται πολύ πιο νωρίς. Αυτό είναι μόνο η τελική φάση. Η τελική φάση λοιπόν πρέπει να την αναλύσουμε και μέσα στο πλαίσιο των φάσεων, του στάντων, όταν αναλύουμε μια γενοκτονία. Η 8η φάση στην φάση του στάντων είναι αυτή όπου ο γενοκτόνος προσπαθεί, και συχνά τα καταφέρνει δυστυχώς, να σβήσει το έγκλημα. Θα μου πείτε τι παράξενη στρατηγική. Είναι πολύ ορθή αυτή η στρατηγική, γιατί άμα δεν υπάρχει έγκλημα, δεν μπορεί να υπάρχει θύμα. Άρα μετά πρέπει το θύμα να αποδείξει ότι ήταν θύμα, ενώ δεν υπάρχει έγκλημα. Αυτή λοιπόν η αποφασιστική φάση είναι πολύ σημαντική και, είναι πολύ καλό που την σκέφτηκε και ο Λέμκιν, αλλά τη σκέφτηκε και ο Στάντον, δηλαδή την ώρα της διαδικασίας του εγκλήματος κάντε ό,τι μπορείτε για να σβήσετε όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έγκλημα. Ένας τρόπος να τα σβήσετε αυτά τα στοιχεία, να το σκεφτείτε και για τα άλλα θέματα που είπαμε, είναι και αλλαγή της γλώσσας. Είναι εξαφάνιση και βιβλίων. Είναι εξαφάνιση των επίσημων εγγράφων, τα οποία θα εμφανιστούν πολύ μετά. Και ρωτάω, όλοι αυτοί που πίστεψαν σε μερικά συστήματα, και ακόμα και τώρα, τα έχουν διαβάσει αυτά τα κείμενα. Έχουν διαβάσει τις περιγραφές. Όταν μιλάμε μόνο και μόνο για μεταφορά ανθρώπων. Υπάρχει κάτι το πολύ σημαντικό. Τώρα το ξέρουμε στη γενοκτονολογία, ότι όταν κάνουμε μια μαζική μεταφορά ανθρώπων, είναι για να σβήσουμε οποιαδήποτε σύνδεση με τη γη και να μην υπάρχουν ρίζες και να μην υπάρχει, αν θέλετε, αγκίστρωση. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν επίσημες αποφάσεις που γίνονται από τον Στάλιν και μετακινούν εκατομμύρια ανθρώπους, όχι μόνο δεκάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, και αυτό γίνεται με ένα συστηματικό τρόπο και βλέπουν όλοι ότι το σχέδιο αυτό δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, το να πάρεις το σιτάρι από τον αγρότη, ενώ είναι στα όρια της πείνας, και το βλέπουμε από τις καταγραφές και από τα έγγραφα, δεν δικαιολογείται στρατηγικά. Δηλαδή, όχι μόνο είναι μια γεωπολιτική γενοκτονία, αλλά εμπεριέχει κάτι το οποίο είναι βλακώδες. Διότι, ακόμα και το παράσιτο δεν σκοτώνει τον οργανισμό. Βλέπετε στο τι χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης. Το παράσιτο ξέρει ότι άμα απορροφήσει πολλή ενέργεια από τον οργανισμό, θα πεθάνει ο οργανισμός, θα πεθάνει και αυτό. Ακόμα και σε αυτό το επίπεδο δεν έγινε, δηλαδή υπήρξε μια μαζική εξόντωση, όπου πρώτα έχουμε ένα κλείσιμο, δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι να μην ξέρουν οι άλλοι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον ως γενοκτονία, είναι ότι αρχίζουμε από την 8η φάση. Δηλαδή, πριν κάνουμε το έγκλημα, διαχωρίζουμε ερμετικά τον χώρο του εγκλήματος με την πραγματικότητα των άλλων. Άρα, το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει πια πληροφόρηση. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στην Ουκρανία. Σιγά σιγά επιτρέπεται το σχέδιο δράσης, πρώτα απ' όλα από μικρές ομάδες, μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο του στρατού για να είναι πιο ολοκληρωτικό. Το σταδιακό σύστημα και πώς ανεβαίνει, και αν μετρήσετε ουσιαστικά πόσους νεκρούς είχαμε στην Ουκρανία ανά μέρα, θα δείτε ότι πρέπει πραγματικά να το κάνετε συστηματικά και με μεγάλη, απέτηση όσο αφορά την αποτελεσματικότητα για να έχετε αυτή την απόδοση. Όταν εξετάζουμε την γενοκτονία των Γερμανών εναντίον των Εβραίων, πολύ συχνά το λέω και στους μαθητές μου, ξέρετε ότι είχαν υπολογίσει ακόμα και την απόδοση που έχει το αέριο για να σκοτώσουν περισσότερα άτομα. Και το έλεγα και σήμερα, ακόμα και την απόδοση για να είναι σίγουρο ότι θα σκοτώσουν ακόμα και τα άτομα που θα είναι κάτω από αυτά που είναι ήδη νεκρά. Ακόμα και αυτό είναι που το έχουν υπολογίσει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και στη γενοκτονία του Γολοντομόρ, η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές των προηγουμένων γενοκτονιών. Τι εννοώ με αυτό. Έχει ενδιαφέρον να εντοπίσουμε ότι οι γενοκτόνοι μαθαίνουν από τους προηγούμενους.
Η πρώτη γενοκτονία σημαντική θα γίνει με τους Αρμένιους. Εδώ οι γενοκτόνοι έπαιρναν φωτογραφίες παντού. Όλα τα θύματα, τα κεφάλια. Σιγά σιγά έρχεται η γενοκτονία των Ποντίων και τους εξηγούν μην παίρνετε φωτογραφίες. Δεν έχουμε έτσι πολλά στοιχεία την γενοκτονία των Ποντίων, ενώ έχουμε πάρα πολλά την γενοκτονία των Αρμενίων και σιγά σιγά προσπαθήστε να το μετατρέψετε σε πρόβλημα καιρικών συνθήκων. Και εδώ βλέπουμε τις πρώτες μεγάλες μετακινήσεις μέσα στο χιόνι, όπου μιλάμε για το λευκό μακελιό. Όταν φτάνουμε στο επίπεδο του Γολοντομόρ, το βλέπετε ότι ακόμα και αυτοί που απορρίπτουν την ύπαρξη του Γολοντομόρ παίζουν πάνω στη λέξη πείνα και πάνω στον λοιμό. Είναι πολύ ύπουλο. Γιατί είναι ύπουλο? Γιατί υπάρχει και φυσιολογικός λοιμός. Ενώ το θέμα μας εδώ, γι' αυτό πρέπει να κρατήσετε πραγματικά το Γολοντομόρ και να μην λέτε μόνο λοιμοκτονία. Γιατί η λοιμοκτονία δεν σημαίνει ότι έχει επιλεχτεί από κάποιον. Μπορεί να είναι, να το έχουμε ζήσει στην Αφρική, ξέρουμε ότι λόγω συνθήκων, ξηρασίας, γίνεται το ανάλογο. Εδώ είναι πραγματικά ένα έγκλημα το οποίο χρησιμοποιεί την πείνα για ποιο λόγο? Για να μην φαίνεται. Πέθανε από πείνα. Και προσέξτε, το δεύτερο στάδιο που είναι ακόμα πιο ομό και λίγο πιο δύσκολο, ειδικά για τους φίλους μας Ουκρανούς, είναι ο καλυβαλισμός. Γιατί αυτό που εξαναγκάζεται τον άλλον, όταν τον κόβεται από οποιαδήποτε επαφή και τον αφήνεται σε ένα κλειστό σύστημα και δεν του δείτε πια να φάει, ξαφνικά έχει μια αλλαγή φάσης. Η αλλαγή φάσης είναι αυτό όπου εμπλέκεται μετά η βιολογία. Όταν εμπλέκεται η βιολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλάζουν. Άμα θέλετε, να δώσουμε ένα παράδειγμα πιο ελληνικό, εφόσον είχαμε και αυτή τη συζήτηση και με τον Μίκη Θεοδωράκη, μπορεί να κάνετε το ανάλογο και εφόσον είχαν και αναφερθεί και στη Χούντα, είναι πολύ απλό, βάζετε στο ίδιο κελί 25 άτομα και τους δίνετε για φαγητό μία πατάτα. Άρα τους έχετε δώσει φαγητό. Άρα μία πατάτα για 25. Αυτό άμα το κάνετε πολλές μέρες, θα έχετε ένα πρόβλημα. Το οποίο προσέξτε, δεν θα είναι ένα πρόβλημα από τον γενοκτόνο ή τον βάρβαρο που το κάνει, θα είναι ένα πρόβλημα μεταξύ θυμάτων. Και ποιο είναι μετά το πρόβλημα? Είναι ότι μερικά θύματα, γιατί ξέρετε ότι έχουμε έγγραφα που περιγράφουν κανιβαλισμό. Το ξέρουμε αυτό. Και στην ίδια οικογένεια. Και καταγράφεται επίσημα. Αυτά τα έγγραφα κάπως αποφεύγαμε να τα διαβάζουμε. Αποφεύγαμε να τα διαβάζουμε ακόμα και όταν βρέθηκαν τα πιο γεωπολιτικά έγγραφα. Τα οποία όμως, άμα τα κοιτάξετε ορθολογικά, είναι αυτά που είναι τα πιο αποδεικτικά στοιχεία μιας τεχνητής λοιμοκτονίας. Άρα στην πραγματικότητα θα έπρεπε να αναδειχτούν για να δείξουμε ότι όντως υπάρχει ένα συστηματικό χαρακτήρα που προέρχεται από την γεωπολιτική προσέγγιση. Η ιδέα είναι η απορρόφηση οποιασδήποτε πηγής τροφής από όλη τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό προς όφελος της Σοβιετικής Ένωσης ήταν θυσιασμένοι οι Ουκρανοί. Όταν ξαναακούτε για το θέμα της γενοκτονίας μέσω της πείνας, θα δείτε ότι πολύ συχνά σε ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα μας εξηγούν ότι δεν είναι μόνο στην Ουκρανία, είναι και αλλού. Και μετά πρέπει να προσπαθήσετε εσείς να τους πείσετε ναι, αλλά στην Ουκρανία ήταν περισσότερα τα θύματα. Άμα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, πρώτον δεν μπορεί να αποδείξετε ότι αλλού δεν πεινούσε. Είναι πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι να κοιτάξετε ποσοτικά τι έγινε με το ΣΥΤΑ. Όταν το κοιτάζουμε ορθολογικά,
βλέπουμε ότι όντως η γενοκτονία των Ουκρανών, το Γολοντομόρ, είναι όντως μια γεωπολιτική γενοκτονία και να το θυμάστε αυτό, γιατί θα πρέπει να το υπερασπιστούμε, ότι όταν είναι γεωπολιτική η γενοκτονία, η γεωπολιτική παραμένει. Που σημαίνει ότι θα παίξει πάλι έναν ρόλο. Όταν την ξεχνάμε, επανέρχονται τα πράγματα. Όχι με τον ίδιο τρόπο, ποτέ με τον ίδιο, αλλά σχεδόν με τον ίδιο. Άρα ο γεωπολιτικός χαρακτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι εξηγείται ορθολογικά από ένα ενεργειακό πλαίσιο. Όταν άκουγα λοιπόν, για να τελειώσω, για να μην αγχωθούν, ότι είμαι και εγώ σαν φυσικό αέριο, όταν ξέρουμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μια απεξάρτηση ενεργειακή από τη Ρωσία και τα Αζερβαϊτζάν, όταν ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κοιτάξει τι γίνεται στην Αρκτική και στην Ανατολική Μεσόγειο για να έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο, όταν ξέρουμε ότι ποντάρει πάνω σε αυτά και στο ενεργειακό δρόμο 2020 και του 2050, νομίζω ότι το timing είναι πολύ καλό για να υπάρχει μια ενταξιακή πορεία και με το θέμα της Ουκρανίας. Και όταν ακούτε ότι, ξέρετε, αυτή η περίοδο είναι κάπως δύσκολα και μάλλον οι εντάξεις δεν μπορούν να γίνουν και τόσο εύκολα, κοιτάξτε το λίγο σαν χρηματιστήριο. Εσείς θα αγοράζετε μετοχές όταν οι μετοχές είναι πολύ ψηλά ή όταν είναι χαμηλά. Εγώ λέω ότι η προετοιμασία είναι στο σωστό timing, και θα ήταν καλό να το ενισχύσετε και να το ενισχύσουμε κι εμείς βέβαια, έτσι ώστε η προετοιμασία να εξελιχθεί αποτελεσματικά για να μπορεί να υπάρχει η ένταξη σχετικά γρήγορα. Αυτό, να είστε καλά. Сьогодні далі потребується до визнання Голодомору і геноциду? Загально. Інші держави. Інші держави. Чому потребується інші держави визнання Голодомору? Яти і дала краті вихилена на норісу до Голодомору озгіноктонія ту кринкулову? Κάποια κράτη που απευθυνόμαστε τόσα χρόνια και το Αργάντα. Και η Ελλάδα συμπεριλαμβάνομαι. Ωραία, πρώτα απ' όλα εντάξει, πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο συνολικά. Νομίζω, μ' ακούτε, ναι. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσει ένα κράτος που έχει υποστεί γενοκτονία είναι, έχει αναγνωρίσει αυτό το κράτος άλλες γενοκτονίες. Δεν μεταφράζουν. Μποϊκότ. Σαμποτάζ. Γι' αυτό δεν αναγνωρίζουν, δεν ακούν. Οκ. Εντάξει. Βλέπεις. Τώρα ακούτε. Οκ. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ορθολογικά και στρατηγικά ένα κράτος που έχει υποστεί μια γενοκτονία είναι να αναρωτηθεί πόσες γενοκτονίες έχει αναγνωρίσει από τους άλλους. Άρα, πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι: η Ουκρανία έχει αναγνωρίσει πόσες γενοκτονίες? Ρωτάω εγώ. Εσείς δεν απαντάτε, απλώς ρωτάω. Είναι το ίδιο πρόβλημα και με την Ελλάδα. Είναι το ίδιο πρόβλημα και με την Αρμενία. Είναι το ίδιο πρόβλημα με κάθε κράτος. Έχετε πετύχει ήδη 17 αναγνωρίσεις. Άμα το συγκρίνετε, ας πούμε, με την γενοκτονία των Ποντίων, η γενοκτονία των Ποντίων έχει αναγνωριστεί μόνο από την Ελλάδα, από την Κύπρο και πρόσφατα από τη Σουηδία. Αυτό τι σημαίνει? Πρώτον, είναι καλό να υπάρχουν ενοποιήσεις γενοκτονιών. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι των Ποντίων, των Αρμενίων, των Ασσυροχαλδαίων και τα αποτελέσματα που έχουμε από 2006, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αναγνώριση ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έγινε μόνο και μόνο επειδή οι τρεις γενοκτονίες πήγαν μαζί. Είναι ακριβώς το ανάλογο παράδειγμα που έγινε και στην Αυστραλία, και έτσι η Αυστραλία περνάει σιγά σιγά στην φάση της τελικής αναγνώρισης. Το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει με τη γενοκτονία των Ουκρανών
Το ξαναλέω, είναι επειδή έχει έναν γεωπολιτικό χαρακτήρα, το κράτος που θα την αναγνωρίσει θα πάρει μια γεωπολιτική θέση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, φαντάζομαι ότι προς εδώ είναι λίγο ο Καναδάς, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Καναδάς παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι ανεξάρτητος γεωπολιτικά από τη Ρωσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα θα μπορούσε να πούμε ότι σε χαμηλό επίπεδο, όταν εγώ προωθώ τη γενοκτονία των Ουκρανών μου και λέω έχει αναγνωριστεί σε διάφορες χώρες, μου λένε «Α, ναι, αλλά αυτή είναι εναντίον, αυτή είναι αυτό». Λέω, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι αν είναι γεωπολιτικά ανεξάρτητες από τον αρχικό γενοκτόνο. Και αυτό για να δείτε το παράδειγμα, πολύ απλό, και το βλέπετε και σε άλλο θέμα, όπως είναι ακόμα και αναγνώριση, όπως είναι τον Αγκόρνο Καραμπά, η Αρμενία δεν έχει αναγνωρίσει τον Αγκόρνο Καραμπά. Και αυτό δεν μπορεί να πείτε ότι δεν είναι Αρμένοι, είναι όλοι Αρμένοι. Επειδή λόγω γεωπολιτικής θέσης έχει άλλο ρόλο. Και αυτό, αν θέλετε να το συμπληρώσω, σχετίζεται και με την έννοια της διασποράς. Μιλήσαμε σε κάποια φάση για το θέμα της διασποράς. Για μένα η διασπορά πρέπει να είναι πάντοτε πιο δυναμική από το κράτος. Γιατί η διασπορά φτιάχνεται πιο πρώτα απ' όλα από ανθρώπους. Το κράτος φτιάχνεται από θεσμούς. Οι πρώτες διασπορές τι είναι απλώς κοινότητες. Είναι μερικοί βρέθηκαν μαζί και εντάξει, λένε ένα πρόεδρο. Δεν έχουν τίποτα το ουσιαστικό όσο αφορά το θεσμικό. Κατά συνέπεια, η διασπορά για μένα χαρακτηρίζεται από το έργο της. Ενώ το κράτος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξή του. Όταν χαρακτηρίζεσαι μόνο από την ύπαρξή σου, φοβάσαι όταν θα παράγεις έργο να μην υπάρχεις. Όταν χαρακτηρίζεσαι μόνο από το έργο σου, δεν έχεις κανένα πρόβλημα με την ύπαρξή σου. Άρα, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα δείτε ότι, για να το πω λίγο πιο ομά και λίγο πιο προκλητικά, τα κράτη που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα, δεν έχουν διασπορές που έχουν κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Διότι, προσέξτε, δεν μπαίνουμε σε μία διαπραγμάτευση «εγώ έχω σωστό, ο άλλος έχει δίκιο». Δεν πάει έτσι. Η γενοκτονία υπάρχει. Άρα, όταν έχουμε ένα γεγονός το οποίο υπάρχει και είναι αποδεδειγμένο και είναι ιστορικό και είναι εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άμα δεν υπάρχει αναγνώριση, είναι ότι κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δεν είναι διακρατική διαπραγμάτευση, όπου εκεί πέρα διάφορα παίζονται. Εδώ παίζουμε ότι υπάρχει αυτή η αλήθεια, ο ένας το αποδέχεται και ο άλλος το προωθεί. Άμα ο ένας δεν το αποδέχεται, τότε είναι αυτός που το προωθεί, που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, γιατί ο άλλος κάνει πάντα σωστά τη δουλειά του. Γιατί δουλεύει με τη λύθη, άρα αρκεί να ξεχάσει, ενώ αυτός που δουλεύει με τη μνήμη πρέπει να παλεύει περισσότερο. Αυτό έχουμε όλη δουλειά. Прошу, я еще пытание.